θείος του Αγίου Κοσμά. Τα πρώτα χρόνια. Καταγωγή. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός γεννήθηκε στην Αιτωλία το 1714. Η πατρίδα του, η ψεύτικη, η γήινος, η ματέα, είναι, όπως λέει ο ίδιος, το Απόκουρον, στα ανατολικά της επαρχίας Τριχονίδας. Το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη Μέδρα τη Θεσσαλονίκη και τηλεόραση του Αχελώου Μέδρα του Αγρίνη ολοκλήρωσαν μια μεγάλη παραγωγή ενός οπτικοακουστικού υλικού που περιλαμβάνει τον βίο, τις διδαχές, τις επιστολές και τις προφητείες του Εθνοαπόστολου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η πρώτη παρουσίαση έγινε το μεσημέρι στη γενέτειρα του Αγίου Κοσμά, τον Δήμο Θέρμου Αιτωλοκαρνανία, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμου και της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Πολλά ονομαστά μοναστήρια υπήρχαν κοντά στο μικρό και άσημο ως τότε χωριό του, της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα, του Τιμίου Προδρόμου στην Βερβέκιστα, της Κινήσεως της Θεοτόκου στο Καταφύγιο, των Ισοδύων στην Ιρτιά, της Παναγιάς του Βλοχού στο Αγρίνιο κοντά, της Παναγιάς της Φωτμού στην Τριχονίδα και άλλα. Σε κάποιο από αυτά θα έμαθε ο Κώνστας τα ιερά γράμματα, γραφή, αριθμητική, απομνημόνευση προσευχών και εκκλησιαστικών ύμνων από κληρικούς δασκάλους. Να πω μια αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας που υπάρχει κρίση αξιών, υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε για τις αξίες και δίνουν μαρτυρία και αγωνίζονται και θυσιάζονται και προσφέρουν τόσα πολλά. Έτσι λοιπόν και το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός Αχελώους, ηγουμένου του κύριου Μπόκα, έδωσε και μας δίνει ένα DVD που πραγματικά θα αφήσει εποχή. Παρουσιάζει όλη τη ζωή, την πορεία, τις διδαχές, τις προφητείες, την αγιότητα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του μεγάλου μας πολιούχου, του μεγάλου μας προστάτου, του μεγάλου μας Αγίου. Και αυτή η εκδήλωση παρουσίασε μέρος του DVD και μας έδωσε πολύ δύναμη και πολύ κουράγιο. Πιστεύω ότι θα ωφελήσει πολλές ψυχές και ιδιαίτερους νέους και νέες και θα μιλήσει και σε εκείνους τους ανιστόρητους οι οποίοι διαστρέφουν την ιστορία και θέλουν να μας παρουσιάσουν κάποια άλλα, θα λέγαμε, τα οποία προσβάλλουν και την Ορθοδοξία και την πίστη και την πατρίδα. Φωτίζει ξανά τη μοναδική και μεγάλη μορφή του τόπου μας, τον Άγιο Κοσμά των Ελλήνων, τον Άγιο Κοσμά το χθες και του σήμερα, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Στην εποχή του Αγίου Κοσμά, ο ελληνισμός κινδύνευε με πλήρη αφανισμό, κι όμως εκείνος κατάφερε να αφυπνίσει ένα ολόκληρο λαό μέσα από το περακτωμένο κηρυγμά του που είχε εκπληκτική δύναμη, αμεσότητα, πιστικότητα και πίστη στον Τριαδικό Θεό. Να σου πω καταρχήν ότι η Ενωμένη Ρωμιοσύνη είναι αυτογνωσία. Αυτογνωσία με την έννοια ότι έρχεται να μας οδηγήσει και να αντιληφθούμε για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Τι είναι οι πατέρες μας, τι είναι οι αξίες μας, τι είναι αυτό που θα έπρεπε ή πρέπει ή ίσως και ενδεχομένως και δόξα του Θεού μας εμφορεί και το τι πρέπει να κάνουμε για να γνωρίσουμε αυτές τις αξίες και το ποιοι πραγματικά είμαστε. Η Ενωμένη Ρωμιοσύνη είναι κόπος και θυσία, ανιδιωτελής και μια προσπάθεια η οποία προέρχεται από την αγάπη για αυτές τις αξίες που θέλουμε να τις γνωρίσουμε καταρχήν και ύστερα να τις διαδώσουμε σε όλους μας. Είναι δημιουργία και όχι κριτική, γιατί ο σκοπός είναι στο να φτιάξουμε και όχι να ασκούμε κριτική στους άλλους. Φτιάχνοντας καταλαβαίνουμε κι εμείς πολλές φορές πόσο δύσκολο είναι κάτι και γινόμαστε και κοινωνία έτσι αυτής της χαράς της δημιουργίας.
Η μεγάλη αυτή παραγωγή αποτελεί την πρώτη επιστημονική προσπάθεια οπτικοακουστικής καταγραφής του έργου και της δράσης του Αγίου Κοσμά. Αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό καθώς και σπάνιες εικόνες και φωτογραφίες από τις πόλεις και επαρχίες όπου έζησε και έδρασε ο Άγιος. Την ώρα, λέει, που μίλαγε, σε μια φτελιά από κάτω ο Πατροκοσμάς, τους είπε ότι σε λίγο θα περάσει ένα σκυλί από εκεί και να μην μιλήσει κανείς. Μετά από αρκετή ώρα πέρασε ο Τσαούσης του Αλή Πασά με στρατιώτες, όπου αναζητούσε το Πατροκοσμά. Τον ήθελε ο Πασάς για να του εξηγήσει ένα όνειρο. Η διδακτορική μου διατριβή με θέμα «Παιδεία και γλώσσα στον Άγιο Κοσμά το Ρετολό» μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να διεισδύσω στην όλη προσωπικότητα του Αγίου, να την μελετήσω και να την παρουσιάσω για να γίνει γνωστή η παρουσία, η δράση και η σημαντικότητα της μορφής του. Η αγιασμένη μορφή του διδάχου της κλαβωμένης Ρωμιοσύνης, οι δρόμοι που περπάτησε, τα βουνά που ανέβηκε, τα πρόσιτα, ιδίως για την εποχή του, μέρη που πάτησε, μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον έγινε ζήλος και ο ζήλος φλόγα εσωτερική και επιθυμία κατανίκητη να ακολουθήσω κι εγώ τα βήματα του Αγίου και να αποδείξω με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό υπομνηματισμένο ότι όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται και υπάρχουν στο στόμα των απλών ανθρώπων για τον Άγιο των Σκλάβων είναι όλα αληθινά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι ο μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας και πατέρας του νεοελληνικού έθνους. Η μεγαλύτερη θρησκευτική και εθνική προσωπικότητα της εποχής της Τουρκοκρατίας. Ιεραπόστολος και συγχρόνος Εθναπόστολος. Η φωνή της Ορθοδοξίας. Ο πνευματοφόρος άνδρας. Ο αγιορείτης μοναχός. Ο μεγάλος διδάχος και εκφραστής της Ορθοδόξου Ρωμιοσύνης. Ο αναγεννητής του Ορθοδόξου λαού. Διότι αυτό το έργο το οποίο είδαμε σήμερα, αδελφοί μου, δεν είναι ένα τυχαίο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο θα σημαδεύσει και ήδη έχει αρχίσει να σημαδεύει την εποχή μας. Διότι ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, δεν ήταν ο Εθναπόστολος μόνο μιας προεπαναστατικής περίοδου, αλλά είναι και ο Εθναπόστολος μιας εσκατολογικής εποχής, διότι οι προφητείες του συνδέονται με τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν πριν από την έλευση του Αντιχρίστου και ήδη έγινε μία αναφορά εις τις προφητείες του. Τι εννοούσε ο απλός άνθρωπος λέγοντας να μας πιάσει το ελληνικό μας? Ο ελληνικός λαός, γένος ρωμαϊκό, που κατάγεται από αυτοκράτορες, βασιλιάδες, πρίγκιπες, αγίους, ακρίτες και θηρικούς ήρωες, κρύβει βαθιά μέσα του έναν οδηγενή ακρίτα. Σε έναν ο διγενής μεταμορφώνεται σε Παπαφλέσσα, σε άλλον σε Παύλο Μελά, σε άλλον σε Παλικαρίδη και σε άλλον σε Πατροκοσμά. Πολλά το γένος μας οφείλει στον Πατροκοσμά. Το πέρασμά του από τη Ρούμελη, την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Μακεδονία, τα νησιά, τη Βόρειο Ήπειρο, υπήρξε το μοσχοβόλημα ενός κρίνου που άνθησε στις καρδιές των σκλαβωμένων Ρωμιών και τους ενέπνευσε τον πόθο της Δευτεριάς. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Εθναπόστολος, έκτισε πολλά σχολεία, αλλά ο λαός τον ονόμασε Άγιο, γιατί σφράγισε το έργο του με μαρτύριο, δηλαδή έκανε πράξη αυτά που δίδασκε, βίωσε το Ευαγγέλιο. Ειρικό του τέλος. 23 Αυγούστου 1779. Το πλήθος των Κολικόντασης του Βερατίου θα ακούσει το τελευταίο κήρυγμα του Ιεραπόστολου των Αγιάδων. Οι στρατιώτες του Κουρτ Πασά τον συλλαμβάνουν χωρίς να απαγγείλουν κάποια κατηγορία. Ο διδάσκαλος κατάλαβε πως ήρθε η ώρα του και ευχαρίστησε το Θεό. Γύρισε στους καλόγερους που τον συνόδευαν και είπε: «Διήλθον εν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν». Επίσης, το βράδυ της Παρασκευής παρουσιάστηκε στη νεολαία του Αγρινίου στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου, ενώ θα ακολουθήσουν και πολλές πόλεις της Ελλάδας καθώς και του εξωτερικού. Τις εκδηλώσεις συντόνιζε ο δημοσιογράφος Μάκης Μάκας. Για να πω ότι το πήγε τηλεόραση και αυτό που άνθρωπον η συνεργάτηση έτσι ταπεινά, ότι έχει ένα άλλο προσανατολισμό σε σχέση με τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης,
άδειξης και της ιστορίας και του πολιτισμού που έχει πλούσια ιστορία και παράδοση και θρησκευτική και των κοινωνικών αγώνων που έκανε η περιοχή Αιτωλοκανανία αλλά και των ανθρώπων και των Αγίων που δίδαξαν στην Αιτωλοκανανία αρχές και αξίες. Και αυτό το δρόμο ακολούθησε τηλεόραση στο Αγγελό και το κάνει καθημερινά, μακριά από τους εντυπωσιασμούς, από τις μικρές έννοιες, τις πρόσκαιρες, μικρής διάρκειας.